παρακάλω μέρος των τοποθετήσεων και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε στην Κεντρική μας Επιτροπή. Και θέλω να καλωσορίσω αυτό το γόνιμο διάλογο εν ώψη του δεύτερου συνεδρίου του κόμματός μας, την κριτική, τις ιδέες, τις προτάσεις που ακούστηκαν. Και νομίζω ότι σήμερα είναι πιο χρήσιμες από ποτέ. Διότι όχι μονάχα δεν έχει τελειώσει η μάχη, αλλά σήμερα η μάχη είναι πιο σκληρή από κάθε άλλη φορά. Γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά. Γιατί πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα και συγκρουόμαστε στα αλήθεια, όχι στα λόγια, με το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Αυτό που για χρόνια ολόκληρα ξεζούμισε την παραγωγική δυναμική αυτού του τόπου στην περίοδο της ανάπτυξης και στην περίοδο της κρίσης λαιλάτησε χωρίς ίχνος στην κοινωνία. Και σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε μια περίοδο τομής, όπως ακριβώς συνέβη τις μέρες εκείνες τις σκληρές, τις μέρες του δημοψηφίσματος. Όλες οι γερασμένες πολιτικές δυνάμεις και οικονομικές δυνάμεις της παλιάς Ελλάδας έχουν συμμαχήσει σήμερα, έχουν ξεχάσει τις διαφορές τους απέναντι σε εμάς. Απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνησή μας. Και έχουν βεβαίως κάθε λόγο να το κάνουν. Διότι είναι σήμερα που οι ολιγάρχες και το παλιό πολιτικό σύστημα καταλαβαίνουν στα αλήθεια ότι δεν θα είναι παρένθεση αυτή η κυβέρνηση, αλλά έχει γερές, βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, γιατί παρά τις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης κρατήσαμε και σήμερα η Ελλάδα δεν είναι το μαύρο πρόβατο, ο παρείας στην Ευρώπη, αλλά είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες όχι μονάχα για την κρίση στην Ελλάδα, αλλά και την έξοδο από την κρίση σε όλη την Ευρώπη. Γιατί παρά τις δυσκολίες, η οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Η ανεργία αργά, βεβαίως, αλλά σταθερά αποκλιμακώνεται. Το κυριότερο όμως είναι ότι ανακάμπτουμε δίχως να αποδεχόμαστε ως μοίρα τη λαιλασία της κοινωνίας. Βγάζουμε την οικονομία από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Παρά τις πολλές φορές παράλογες απαιτήσεις των δανειστών μας. Και ταυτόχρονα αποδεικνύουμε ότι δεν έχουμε έρθει εδώ να καταλάβουμε κυβερνητικές καρέκλες με στόχο να διαχειριστούμε κάπως καλύτερα αυτή την κρίση. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μεγάλες τομές. Θεσμικές τομές. Ήρθαμε για να τελειώσουμε με το παλιό, όπως δεσμευθήκαμε ένα χρόνο πριν τέτοιες μέρες, που κερδίζαμε τις εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη, όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός εκ νέου, παρά το γεγονός ότι φέραμε μια συμφωνία και ήταν πάνω στο τραπέζι και εν γνώση του, που απήχε από τις προσδοκίες μας, τις αρχικές. Όλα γνωστά, χωρίς υποσχέσεις και ψέματα, Σεπτέμβρη, όπως διαρκώς μονότονα επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, που προφανώς θέλει να ξεχάσει ότι υπήρξαν αυτές οι εκλογές. Το πιο σημαντικό όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ότι ο ελληνικός λαός, που προφανώς δεν πλέει σε πελάγι ευτυχίας, από το γεγονός ότι είμαστε εξαναγκασμένοι μέσα στα πλαίσια αυτής της Ευρώπης, που πολλές φορές δείχνει ακινικό πρόσωπο, σε αυτούς τους συσχετισμούς δύναμης, να υλοποιούμε μια συμφωνία προσαρμογής. Υπιότερη μεν, πολύ υπιότερη, αλλά προσαρμογής. Βλέπει ωστόσο και ο τελευταίος πολίτης, σε κάθε μας βήμα, και βλέπει στην πράξη, την έγνοια μας για την προστασία των πιο αδύναμων, και τις τελευταίες μέρες καταλαβαίνει πλήρως ότι όταν λέγαμε πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές
ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ο νόμος θα εφαρμοστεί για όλους, το εννοούσαμε και σοβαρολογούσαμε. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η διαπλοκή και η προστασία από τον νόμο κάποιων μεγαλόσχημων. Από εδώ και στο εξής ο νόμος ισχύει για όλους. Και κατανοώ ότι κάποιοι δεν το έχουν συνηθίσει, δεν μπορούν να το αποδεχθούν, νιώθουν πάρα πολύ άβολα. Νιώθουν άβολα που ανεξάρτητη πλέον η δικαιοσύνη κάνει επιτέλους τη δουλειά της, χωρίς άνωθεν εντολές, χωρίς συγκαλύψεις, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της εξουσίας να κρέμεται πάνω από κάθε δικαστικό λειτουργό που κάνει σωστά και έντιμα τη δουλειά του. Και νιώθουν τόσο άβολα που τα τελευταία δεν μπορούν να κρατήσουν τα προσχήματα. Έχουν εξαπολύσει και πάλι αυτήν την ακραία επίθεση ψεύδους και συκοφαντίας. Ψεύδι για την πορεία της οικονομίας, ψεύδι για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, ψεύδι για την πορεία των συζητήσεων για το χρέος και την επιστροφή στις αγορές, ψεύδι για τον διαγωνισμό για τις άδειες. Θέλω λοιπόν με τη σημερινή ευκαιρία ξανά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ένα προς ένα. Πρώτον, χθες συνάντησα τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Με τις δηλώσεις του στη συνέχεια, ο ίδιος απάντησε ηχηρά, πιστεύω, στις συκοφαντίες της Νέας Δημοκρατίας. Αναγνώρισε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αποσυνέδεσε την διενεργούμενη έρευνα των δικαστικών αρχών για το Κελπνό από τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα. Και θέλω να τονίσω, οι σχέσεις της κυβέρνησης με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον εκάστοτε διοικητή της οφείλουν πάντα να κινούνται στο θεσμικό τους πλαίσιο και να προστατεύουν την εμπιστοσύνη και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Και τούτο, ξέρετε, σήμερα είναι κρισιμότερο από ποτέ, καθώς η οικονομία μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης. Τα στοιχεία της Ελστάτ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη δείχνουν αυτό που έλεγα πριν, ότι η ανεργία έχει πάει στο 23,1%, θυμηθείτε όταν αναλάβαμε στο 26%. Φυσικά είναι απαράδεκτα υψηλό, αλλά είναι ένα σημάδι ότι κάτι κινείται. Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία κινήθηκε θετικά. Περάσαμε δηλαδή το σημείο καμπής και το δεύτερο εξάμηνο όλα δείχνουν ότι έχουμε ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεύτερο, οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς προχωράνε με τις συνήθεις δυσκολίες, αλλά προχωράνε. Και αυτό δείχνει ότι όχι μόνο θα καταφέρουμε να τελειώνουμε με τη δόση μέχρι το τέλος του μήνα, που σημειωτέων το μεγαλύτερο μέρος είναι ληξιπρόθεσμα, αλλά και το ότι επί της ουσίας θα προχωρήσουν όσα δεσμευθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και πρώτα και κύρια το σημαντικότερο, το πάγωμα των οφειλών στον ΟΑΕ και ΕΤΑΑ που θα ανακουφίσει χιλιάδες μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες. Τρίτον, οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup
του περασμένου Μαΐου. Και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες θα σημάνουν την αρχή του τέλους της Επιτροπίας. Ήδη ο επικεφαλής του ESM, που συνήθως οι δηλώσεις του δεν είναι και πολύ θετικές, εκτίμησε τις προάλλες ότι η Ελλάδα θα καταφέρει σύντομα, εντός του επόμενου έτους, να βγει με αξιοπιστία στις αγορές και να αρχίσει μόνη της να αναχρηματοδοτεί το χρέος της. Ας ακούσουν λοιπόν οι καταστροφολόγοι, οι συκοφάντες, όχι εμάς, ας ακούσουν τουλάχιστον τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ας σταματήσουν διαρκώς με τις παρεμβάσεις τους να κάνουν κακό στη χώρα. Γιατί η οικονομία είναι και η ψυχολογία και έχουν βαλθεί σε μια καταστροφική προπαγάνδα. Τα πρωτοσέλιδά τους, οι ειδήσεις τους, οι ανακοινώσεις τους εκφράζουν τον ψυχικό τους κόσμο. Φωνάζουν, βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Στην πραγματικότητα εννοούν οι επιχειρήσεις τους. Γιατί πήραν λεφτά με θαλασσοδάνεια, τα βγάλαν στο εξωτερικό και τώρα δεν έχουν να τις χρηματοδοτήσουν γιατί κοπήκαν τα θαλασσοδάνεια. Αυτοί καταστρέφονται, όχι η χώρα. Τέταρτον, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές συχνότητες αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τομές για το πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση και μετά. Κόντρα σε όλους και κόντρα σε όλα τα συμφέροντα. Με μοναδικό γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την ισότητα όλων απέναντι στον νόμο. 27 ολόκληρα χρόνια. Καμιά κυβέρνηση δεν τον τόλμησε και αν κάποιοι σκεφτήκαν να το τολμήσουν, ποτέ δεν το επιχείρησαν. Τα 246 εκατομμύρια, το τεράστιο αυτό ύψος του τιμήματος, αποτέλεσε την ταφόπλακα των επιχειρημάτων της διαπλοκής. Και θέλω να το πω ξανά και από αυτό το βήμα για να το χωνέψουν όλοι, μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα βγει από τις τσέπες ισχυρών συμπολιτών μας που θέλουν να κατέχουν δημόσιες συχνότητες, μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα βγει από τις τσέπες τους θα πάει στους πολίτες αυτούς που έχουν ανάγκη, στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία. Και για να τελειώνουμε με την κοροϊδία, αν κάποιος από τους προσωρινούς υπερθεματιστές, όπως και να λέγεται, δεν μας αφορά, κανένας δεν είναι φίλος μας, όλους τους είχαμε κλεισμένους επί 3-24 ώρα μέχρι να δώσουν το μεγαλύτερο τίμημα. Αν κάποιος από τους προσωρινούς υπερθεματιστές δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ή να δικαιολογήσει τα χρήματά του, θα εκπέσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν θα επιτρέψουμε όμως στους κατασυρωήν συκοφάντες, στους δασκάλους της διαπλοκής να κουνάνε σε εμάς το δάχτυλο. Διότι κρίνουν εξιδίων τα αλότρια, όπως έκανε χθες, για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης. Σε μια ομιλία όργιος συκοφαντίας, καταστροφολογίας και προσωπικής επίθεσης, προσωπικών επιθέσεων. Επιτρέψτε μου κατά παρέκκληση να ασχοληθώ λίγο με αυτό. Δεν θα ασχοληθώ με τις προσωπικές επιθέσεις. Δεν με απασχολεί, ποσός με απασχολεί αυτό που είπε ότι δεν του αρέσουν τα πρόσωπά μας. Τα δικά μας πρόσωπα δεν του αρέσουν γιατί είναι καθαρά πρόσωπα. Του αρέσουν τα πρόσωπα της διαπλοκής. Με αυτούς έχει μάθει. Αυτοί του αρέσουν. Αλλά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Αυτό που με ενοχλεί είναι η επικίνδυνη ακροβασία του χθες. Χθες ξεκίνησε λέγοντας δεν πρόκειται να κάνω το λάθος να εξαγγείλω πράγματα που δεν γίνονται. Και έκανε ακριβώς αυτό και κάτι παραπάνω. Δεν εξήγηλε μόνο πράγματα που δεν γίνονται, εξήγηλε πράγματα επικίνδυνα.
και για την οικονομία, κυρίως όμως για την κοινωνία. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα χρόνο τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Πότε θυμάται διαπραγμάτευση για να πει ότι είμαστε επικίνδυνοι, συνήθως όμως την ξεχνάει, δεν υπήρξε, δεν υπήρξαν εκλογές το Σεπτέμβρη, αλλά τι υπάρχει? Ο συμβιβασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος που είναι έξω από αυτά που είπαμε στη Θεσσαλονίκη το 2014. Δεν υπήρξε μεσοδιάστημα. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Το 2014 όμως στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα που είχε δυο σκέλη. Αυτό που αφορούσε το δημοσιονομικό και αυτό που αφορούσε τα μέτρα της στήριξης κοινωνίας και τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Το δεύτερο σκέλος έχει ήδη υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, δωρεάν η ανασφάλιση στα νοσοκομεία, δωρεάν ρεύμα, στέγη, φαγητό στους φτωχούς, κάρτα αλληλεγγύης, δωρεάν οι άνεργοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δομές κοινωνικής πρόνοιας, προγράμματα για πολλές χιλιάδες θέσεις κοινοφελούς εργασίας, χτύπημα της διαπλοκής, διαγωνισμός για τηλεοπτικές άδειες, έλεγχος στις λίστες φοροδιαφυγής, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ώστε να φύγουμε από τις πελατειακές σχέσεις. Όλα αυτά τα κάναμε και ακόμα περισσότερα μέχρι και την πάγια δέσμευσή μας, την πάγια δέσμευση της αριστεράς για την απλή αναλογική υλοποιήσαμε και ψηφίσαμε, έγινε νόμος του κράτους. Στο δημοσιονομικό σκέλος δεν τα καταφέραμε. Όχι όμως γιατί κοροϊδέψαμε κανέναν. Δώσαμε την πιο σκληρή μάχη που έχει δοθεί ποτέ από κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Απέναντι σε ετεροβαρείς σχετισμούς και με διαρκή το κίνδυνο της ασφυξίας σε ένα προσχεδιασμένο, προμελετημένο σκηνικό παρένθεσης. Και δώσαμε αυτή τη μάχη ακριβώς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δημοσιονομικό σκέλος. Γιατί τότε μιλάγαμε εμείς για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αν θυμάστε. Δηλαδή για μηδενικά πλεονάσματα από το 4,5% που είχε δεσμευτεί ο Σαμαράς και δεσμεύτη χώρα. Δεν καταφέραμε τα μηδενικά πλεονάσματα. Καταφέραμε όμως 20 δισεκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχε δεσμευτεί ο Σαμαράς για την τριετία. Και είναι μπροστά μας η μάχη να χαμηλώσουμε κι άλλο μετά το 2018. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες τι ακριβώς έκανε? Εντάξει, εμείς κάναμε όλα αυτά και κρυθήκαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες τι ακριβώς έκανε? Αυτός που μας λέει ψεύτες πρωί, μεσημέρι, βράδυ και λαϊκιστές, τι ακριβώς έκανε χθες? Πήγε και είπε, ξέρετε κάτι, εγώ θα μειώσω 3,5 δισεκατομμύρια σχεδόν τους φόρους. Και όχι μετά το 2018. Αν καταφέρουμε στη διαπραγμάτευση ο δικός χάρτης, το χρέος, η μείωση των πλεονασμάτων, άμεσα. Ούτε με άλλη διαπραγμάτευση. Προφανώς, δεν ξέρει τι σημαίνει. Πώς όμως? Επειδή είναι το καλό παιδί των δανειστών. Επειδή θα είναι διαρκώς ένα βήμα πιο μπροστά από τις πιο παράλογες, όχι προτάσεις, από τις πιο παράλογες και αντικοινωνικές σκέψεις που μπορεί να καταθέσει το τραπέζι. Έτσι θα το επιτρέψουν να μειώσει οι φόρους 1,9 δις, συν περίπου 1,2 δις από το ΦΠΑ, συν τα 250 εκατομμύρια, μην τα ξεχνάμε, που θα τα επιστρέψουν στους καναλάρχες, 3,5 δις κοντά. Ένα πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Καλά, είναι μια ωραία λύση αυτή, να μειωθούν οι φόροι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι ωραία λύση να μειωθούν οι φόροι σκοτώνοντας τα νοσοκομεία, διαλύοντας την παιδεία, συρρυκνώνοντας κι άλλο το κοινωνικό κράτος. Αφού είναι τόσο ωραία ιδέα, γιατί δεν το κάνατε 1,5 χρόνο πριν, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση? Αλλά τότε, για 5 χρόνια, και σκοτώνατε το κοινωνικό κράτος και αυξάνατε τους φόρους. Δεν μειώσατε καν φόρο. Ο έμφυα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι εφεύρημα της Νέας Δημοκρατίας. Του κύριου Σαμαρά, είναι του κύριου Σαμαρά δέσμευση. Πάνω σε αυτή τη δέσμευση είχαμε να διαπραγματευτούμε 6 μήνες. Και όταν πήγαινα στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο, μου λέγανε αυτά έχει υπογράψει.
Είσαι συνέχεια του κράτους. Έρχεται λοιπόν τώρα και μας λέει ότι το πρόβλημα που εγώ σας δημιούργησα, για το πρόβλημα που εγώ σας δημιούργησα έχω μια λύση, αλλά σκοτώνοντας νοσοκομεία και διαλύοντας το κοινωνικό κράτος. Αλλά από τα 3,5 δις που λέει ότι δήθεν θα ελαφρύνει, μόνο για το 1,9 δίνει κάποιες, Θεός να τις κάνει απαντήσεις, από πού μπορεί να βρεθούν. Ας δούμε λοιπόν από πού μπορεί να βρεθούν κάποια ενδεικτικά πράγματα, πρόχειρα. Και μπορούμε να φανταστούμε σε ποια κατεύθυνση θα ψάξει να βρει και τα άλλα. Ας αναφέρω λοιπόν ενδεικτικά. Είπε χθες ότι θα εξοικονομήσει 150 εκατομμύρια από τις προβλεπόμενες αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό που δεν μας είπε είναι τι θα σημαίνει αυτό για τους δασκάλους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους ανθρώπους εκείνους που δίνουν τη μάχη όχι ως αργόμυθοι του δημοσίου, αλλά για να στηρίξουν ένα κράτος και μια κοινωνία. Που έχουν δει μάλλον τους μισθούς τους να περικόπτονται κατά 40% από το 2010. Πάνε και οι ωριμάνσεις, πάνε και τα ειδικά μισθολόγια. Άκουγα προχθές τους επικεφαλείς συνδικαλιστές της αστυνομίας να απευθύνονται στο Χουλιαράκι που ψάχνει να βρει λύση και να λένε θα τον συλλάβουν. Θα τους πρότεινε αυτές τις μέρες να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη αν θέλουν κάποιον να συλλάβουν και όχι το Χουλιαράκι. Δεύτερον, είπε 75 εκατομμύρια ευρώ από την υπάρχουσα σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων από το δημόσιο. Πάνε λοιπόν και αναγκαίες προσλήψεις που εμείς εξαγγείλαμε για τα νοσοκομεία που είναι κρέμονται σε μια κλωστή και για τα σχολιά μας, για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια. Προσλήψεις που μία-μία τις μετράγαμε και με μεγάλο κόπο τις διαπραγματευτήκαμε. Τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία μας είναι χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, ότι τα σχολιά δουλεύουν με αναπληρωτές και ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν γονατίσει από την έλλειψη προσωπικού. Η αιμονή του κύριου Μητσοτάκη εναντίον του δημόσιου χώρου, του δημόσιου τομέα, ξέρετε, θα ήταν γραφική αν δεν ήταν επικίνδυνη. Είπε επίσης 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγχώνευση κτηριακών υποδομών. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Μήπως να σημαίνει νέο κλείσιμο σχολείων, νέο κλείσιμο νοσοκομείων? Άλλωστε και τα σχολιά συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις διαφόρων νεοφιλελεύθερων που έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει το δημόσιο να πληρώνει, αλλά να μοιράζει κουπόνια και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά. Είπε επίσης 400 εκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση δομών που δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από εκχωρήσεις υπηρεσιών στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Ποιες είναι αλήθεια αυτές οι δομές που ιδρύθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν μας τις λέει? Μήπως εννοεί την κατάργηση του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση που με τόσο κόπο φέραμε και μάλιστα οι θεσμοί να λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια? Μήπως εννοεί όλες αυτές τις δυνατότητες που δίνουμε να σταθούν οι πιο αδύναμοι σε αυτή την κοινωνία? Και όταν μιλάει για εκχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς εννοεί τους εργολάβους με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Όχι μόνο δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, σε νοσοκομεία και υπουργεία, αλλά αποδείχτηκε ότι στο ελληνικό δημόσιο κοστίζουν πολύ περισσότερο. Είπε επίσης 100 εκατομμύρια ευρώ με συμψηφισμό οφειλών στον ΟΓΑ με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Βαγγέλη. Σκοπεύει λοιπόν να κόψει κάθε ρευστότητα για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, ώστε να συγκεντρωθεί η παραγωγή στις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και χιλιάδες αγρότες να βρεθούν ξεκρέμαστοι.
Να μην ξεχάσω βέβαια την αιμονή του με την ΕΡΤ. Να μειώσει το μισό το ανταποδοτικό τέλος. Να μειωθούν ξανά, να απολυθούν ξανά οι εργαζόμενοι. Να γίνει η ΕΡΤ ξανά μια ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ. Με πρόγραμμα ικανοποιητικό για να κοιμίζεις το βράδυ τα παιδιά σου, αλλά όχι για να βλέπει κανείς και να χαίρεται δημόσια τηλεόραση. Προς όφελος φυσικά των ανταγωνιστών, των καναλαρχών, τους οποίους θα επιστρέψει τα 250 και θα αλωνίζουν. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακόμα και όλα αυτά τα ακραία μέτρα, που επαναλαμβάνω δεν είναι αρκετά για να πιάσει κανείς τα 3,5 δις, είναι μέτρα με στόχο να δώσουν φοροελαφρύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Φοβάμαι ακόμη και να σκεφτώ πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Ας το πούμε λοιπόν καθαρά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα σχέδιο. Να περικόψει κι άλλο τον κοινωνικό προϋπολογισμό, να αφαιρέσει από την κοινωνική πλειοψηφία για να επιστρέψει ό,τι μπορεί στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Όχι στην υγιή επιχειρηματικότητα. Στους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα, το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, το οποίο πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτό της Siemens και των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών. Σκοπεύει με δύο λόγια να επιστρέψει τη χώρα στα πιο μαύρα χρόνια της καταστροφικής πενταετίας, 2010-2015, και να συνεχίσει εκείνη την πολιτική που μας έφερε ως εδώ. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι επέμεινε τόσο πολύ στην ανάγκη για επιθετικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για την προστασία των εργασιακών σχέσεων. Τη στιγμή που αυτή είναι η επίμαχη συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Το τετράπτυχο λοιπόν του κ. Μητσοτάκη είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την χθεσινή του ομιλία. Γιατί με την παρουσία του θύμισε σε όσους τον ακούσανε κάτι που πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων θέλει να ξεχάσει. Την καταστροφική πενταετία. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε φορά που ο Ευκλήδης βρίσκεται στα δύσκολα, ίσως είναι καλό να κάνει τέτοιες ομιλίες ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά για να σοβαρευτούμε, πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην επιτρέψουμε ποτέ αυτές οι πολιτικές να γίνουν πράξη. Να μην επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα μας 5 χρόνια πίσω στις πιο σκοτεινές μέρες της μνημονιακής πολιτικής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από αυτό την παρένθεση, αλλά νομίζω αναγκαία, υπό κανονικές συνθήκες αυτή η κριτική θα έπρεπε να γίνεται σε δημόσια βήματα. Αλλά δεν θα γίνει το επόμενο διάστημα, λιβανιστήρια θα γίνουν σε δημόσια βήματα. Γι' αυτό και εγώ δράτω με της ευκαιρίας και της δημόσιας σύνδεσης, της κάλυψης της ομιλίας μου στην Κεντρική Επιτροπή, έδραξα την ευκαιρία και είπα συγκεκριμένα πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως να επιστρέψω στα του συνεδρίου μας. Το επόμενο διάστημα και εν ώψη του συνεδρίου πιστεύω πέφτει στις πλάτες μας ένα ιστορικό καθήκον. Να συζητήσουμε όχι για τα του κόμματός μας και για τα του κόμματός μας, αλλά κυρίως να συζητήσουμε για το μεγάλο καθήκον μας, αυτό της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας απέναντι στις δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν στην καταστροφή της πενταετίας 10-15. Των δυνάμεων που δεν έκαναν ποτέ στοιχειώδη αυτοκριτική για τα μέτρα των 65 δις, για την απώλεια του 25% του εθνικού πλούτου, τα χιλιάδες λουκέτα, φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, την καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας. Το καθήκον μας λοιπόν είναι να αναδείξουμε μια εναλλακτική. Και το καθήκον αυτό πηγάζει από τον ξεχωριστό ρόλο που επιφύλαξε στο κόμμα μας η κοινωνική κίνηση και η επιθυμία ενός ολόκληρου λαού για αλλαγή πορείας. Σήμερα βρισκόμαστε απέναντι σε κρίσιμα ερωτήματα. Ερωτήματα που δεν απαντώνται στη σφαίρα μονάχα της θεωρίας,
αλλά που πρέπει να απαντηθούν στην πράξη, στο σήμερα, με δεδομένες τις συνθήκες και τον δυσμενή ευρωπαϊκό και διεθνή σχετισμό δύναμης. Ένα σχετισμό που δεν τον διαλέξαμε εμείς, μας έτυχε. Οι άνθρωποι δεν διαλέγουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, οι συνθήκες τους διαλέγουν. 18 μήνες τώρα έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο έργο, την ανασυγκρότηση μιας χώρας που βίωσε μια πρωτοφανή καταστροφή. Και είμαστε περήφανοι και περήφανες που η προσπάθειά μας είναι κομμάτι μιας γενικότερης πορείας ανασυγκρότησης προοδευτικών δυνάμεων και ιδεών στην Ευρώπη και ευρύτερα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε επιλέξει να κινηθούμε με άξονα αυτό το ιστορικό, πολιτικό και ηθικό καθήκον. Το καθήκον της πρώτης αριστερής κυβέρνησης μεταπολεμικά στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Κύπρο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση να επηρεάσει και να πυροδοτήσει εξελίξεις προς όφελος των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι το καθήκον μας. Γιατί δεν μας ταιριάζει η παρέτηση. Η αριστερά δεν μπορεί να παρετείται από τον αγώνα διότι οι συνθήκες δεν κατάλληλες, αλλά να τον δίνει τον αγώνα μέχρι τέλος προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων που εκπροσωπεί με ταξική μεροληψία. Και το στοίχημα είναι επιτέλους η αριστερά όχι μόνο να δίνει τον αγώνα, αλλά να μάθει και να κερδίζει, να έχει νίκες. Τόσο τις μάχες να κερδίζει, όσο όμως και τον πόλεμο. Και να αφήσει πίσω της τη μυρολατρεία της ήττας. Νομίζω ότι αυτή ήταν και παραμένει η βασική μας μέρημνα. Να πάψει η Ελλάδα να είναι χώρα παρείας, ουραγός των πολιτικών εξελίξεων, αδύναμη να διατυπώσει φωνή και άποψη για τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του κοινού μας σπιτιού, το μέλλον της Ευρώπης. Σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιστήκαμε, αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για τον οριστικό τερματισμό της λιτότητας και για την επιστροφή στην ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Δώσαμε μάχες σκληρές, οριακές. Δεν πήγαμε όμως, κάναμε συμβιβασμούς. Δεν πήγαμε όμως πίσω από τον ιδρυτικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Την εδραίωση μιας άλλης Ευρώπης. Της Ευρώπης που θα προστατεύει και θα διευρύνει το κοινωνικό της κεκτημένο. Που θα εμβαθύνει τη δημοκρατία στο εσωτερικό της. Που θα σέβεται και θα διαφυλάττει το περιβάλλον. Και που θα διακατέχεται από αξίες σημαντικές όπως αυτή της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, που θα παίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς. Αυτή η Ευρώπη αποτελεί το στρατηγικό μας ορίζοντα. Γιατί ακόμα και τότε που μιλούσαμε πολύ θεωρητικά, δεν είχαμε δει στην πράξη τι σημαίνει να μάχεσαι γι' αυτά. Και μάλιστα πολύ προφητικά και πολλά χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι είχαν μιλήσει ότι η Ευρώπη αποτελεί το τελευταίο πεδίο της ταξικής πάλης την οποία πρέπει να δώσουμε συλλογικά. Και γι' αυτό πιστεύω εργαζόμαστε αυτόν τον 1,5 χρόνο που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Και εργαζόμαστε τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στο θεσμικό. Πριν 2,5 χρόνια, πριν ακόμα βρεθούμε στην κυβέρνηση, βάλαμε αυτό το ζήτημα της κοινωνικής Ευρώπης, με όσες δυνάμεις είχαμε τότε, στο επίκεντρο της μάχης των ευρωεκλογών. Το περασμένο καλοκαίρι, η Ελλάδα έγινε ο δέκτης της παγκόσμιας αλληλεγγύης. Σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα, τον παθιασμένο αγώνα του ελληνικού λαού ενάντια στη λιτότητα. Το ισχυρό μήνυμα που έστειλε ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι εγγράφεται στις πλούσιες παραδόσεις των ευρωπαϊκών λαών και νομίζω ότι ανεξάρτητα από την πορεία αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξεγράψει. Είναι μια ιστορική παρακαταθήκη. Παράλληλα όμως συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες και να παίρνουμε και πρωτοβουλίες στο διακυβερνητικό επίπεδο.
καταφέραμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα συμπόρευσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου με την πρώτη Ευρωμεσογειακή Σύνοδο που έλαβε χώρα πριν περίπου μια εβδομάδα στην Αθήνα. Η διακήρυξη της οποίας είναι η αποτύπωση κοινών επιδίωξεών μας για την Ευρώπη που πρέπει να πορευτεί ενωμένη και να κλείσει οριστικά τον κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας που πλήγωσε και πληγώνει πρωτίστως τις χώρες της δικής μας περιοχής. Και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες αυτές οι επιδιώξεις να βρίσκουν βήκο αότα πλέον και εντός της, ας το πω έτσι, του κέντρου της Ευρώπης, εντός της ηγεσίας, ας το πω έτσι, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι ενδεικτική η τοποθέτηση του Γιούγκερ. Δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν αυτά που είπε. Όμως έχει μια σημασία ότι υπόθηκαν. Και να θυμίσω ότι ο Γιούγκερ δεν είναι ούτε σοσιαλιστής, πόσο δε μάλλον αριστερός, προέρχεται από την οικογένεια, την αντίπαλη πολιτική οικογένεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ήταν μια τοποθέτηση που στον πυρήνα της νομίζω ότι καταδεικνύει τα συστορευμένα λάθη των περασμένων χρόνων και ψάχνει να προτείνει μια διέξοδο μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων και της εργασίας πρωτίστως για τις χώρες που βίωσαν τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κρίση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν, θέλει μάχες μεγάλες για να υλοποιηθούν αυτά, αλλά πρέπει να καλωσορίσουμε αυτό το πρώτο βήμα και να ελπίσουμε να αποτελέσει και παράδειγμα και στους υπόλοιπους εκεί στην πολιτική οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος και στις σοσιαλδημοκράτες θα έλεγα, γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν είναι πιο μπροστά. Αναφέρθηκα όμως και σε μια άλλη αξία της Ευρώπης που οραματιζόμαστε, την αξία της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, θα πρόσθετα εγώ και του ανθρωπισμού. Αυτή η αξία είναι ακρογωνιαίος λίθος όταν ανοίγονται μπροστά μας προκλήσεις σαν αυτή του προσφυγικού. Και γνωρίζουν όλοι και όλες ότι η χώρα μας, μα πάνω απ' όλα ο ίδιος ο λαός μας, έχει δώσει μαθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Υποδεχθήκαμε τους κυνηγημένους, δώσαμε περίθαλψη και φροντίδα, όμως βρήκαμε απέναντί μας τύχη από κάποιους πιο πολιτισμένους από εμάς. Στην αντίχη αυτή. Φράκτες, κλειστά σύνορα, μίσος και ξενοφοβία. Όλα αυτά δηλαδή που τρέφουν το τέρας της ακροδεξιάς που απειλεί σήμερα τη δημοκρατική συγκρότηση της Ευρώπης. Αυτή η απειλή όμως, ξέρετε, εξουδετερώνεται μονάχα με έναν τρόπο. Μέσω της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Αυτά ακριβώς είναι που οφείλει να δείξει η Ευρώπη στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες πρώτης υποδοχής. Και νομίζω ότι είναι σημαντική η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που καλεί τις υπόλοιπες χώρες να δεχθούν επιτέλους πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ήδη από την ανάληψη, πριν την περίοδο που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, γνωρίζαμε αυτούς τους σχετισμούς στην Ευρώπη. Και γνωρίζαμε ότι δεν θα είναι εύκολη η αποστολή μας. Διότι η προσπάθειά μας δεν αφορούσε και δεν αφορά μονάχα την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την αποκατάσταση των αδικιών και για την κοινωνική πλειοψηφία. Βρεθήκαμε στην κυβέρνηση και με έναν άλλο στόχο, με έναν ακόμα στόχο. Να αλλάξουμε ένα ολόκληρο πλέγμα πρακτικών, αντιλήψεων και διαδικασιών. Με στόχο τη δημοκρατική εμβάθυνση, τη θεσμική θωράκιση και την ανασυγκρότηση της χώρας. Να αλλάξουμε τα πράγματα με δύο λόγια. Και να δημιουργήσουμε μόνιμες, δημοκρατικές, αξιοκρατικές δομές που προσυδειάζουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Αυτό το κράτος οφείλει να έχει και πλέον θα έχει ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής, όπου η εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο θα είναι άμεσα συναρτημένη με την ψήφο του κάθε πολίτη. Εγώ θα προσέθετα ένα σύστημα απλής αναλογικής και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλει να έχει ένα αξιοκρατικό σύστημα για την επιλογή των στελεχών του δημοσίου. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ευνοεί τη γνώση και την καλλιέργεια
πέρα από τα αποτυχημένα εξεταστικοκεντρικά μοντέλα. Οφείλει να έχει και θα έχει έναν σεβασμό, απόλυτο σεβασμό στη διάκριση των εξουσιών, με σεβασμό στο ρόλο της δικαιοσύνης και του κρίσιμου ρόλου της στη λειτουργία του πολιτεύματος. Οφείλει να έχει ισότητα όλων απέναντι στους νόμους, ίσα δικαιώματα για κάθε πολίτη ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Οφείλει να έχει κοινωνικό κράτος με επαρκή χρηματοδότηση της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας και ένα βιώσιμο και δίκαιο συνταξιδοτικό σύστημα. Και θέλω, επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ λίγο ιδιαίτερα, διότι φαίνεται ότι ακόμα και με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε, έχουμε καταφέρει μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία πρέπει να υποθεί από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Φέτος για πρώτη φορά, τα σχολιά μας, όλα τα σχολιά, και στα πιο απομακρυσμένα νησιά και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, στα ορεινά χωριά, άνοιξαν όλα με τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους και με τα βιβλία, και με τα βιβλία στα χέρια των παιδιών. Για πρώτη φορά δεν μοιράστηκαν φωτοτυπίες φέτος. Και θα το πω, ξέρετε, όσα ψέματα κι αν πούν, στις τηλεοράσεις τους, στις εφημερίδες τους, στις ανακοινώσεις τους, αυτό μένει στον κόσμο. Όλοι έχουν ένα παιδί, είτε στη δική τους οικογένεια, είτε στη συγγενική τους, ξέρουν τι συμβαίνει στα σχολιά μας. Και πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Επόμενος μεγάλος στόχος, μετά την επιστροφή στην κανονικότητα στα σχολιά, είναι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία. Και βάλαμε στοίχημα με τον εαυτό μας μέσα στον επόμενο χρόνο να ανατρέψουμε αυτή την πολύ άσχημη εικόνα το δημόσιο νοσοκομείο που κληρονομήσαμε. Και το πρώτο βήμα γι' αυτό θα είναι οι προσλήψεις. Ευτυχώς δεν υπάρχει Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Θα κάνουμε προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, προσωπικού. 10.000 γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία μέσα στο 2017. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μπροστά μας όμως μάχες. Έχουμε μπροστά μας μάχες σε χρόνο ενεστώτα. Και η σημαντικότερη όλων είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, όπου επιδίωξή μας είναι η αποκατάσταση μιας στρέβλωσης που αποτέλεσε επιλογή των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων στα χρόνια της κρίσης. Και αναφέρομαι στην ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Την επαναφορά δηλαδή σε αυτό που ορίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και η σημασία αυτής της επιδίωξής μας έχει και ένα βαθύτερο χαρακτήρα, πέρα από την αυτονόητη βελτίωση της θέσης του κόσμου της εργασίας. Διότι έχει σημασία σε αυτή την περίοδο να καταρριφθούν στην πράξη οι μύθοι του νεοφιλελεύθερου μονοδρόμου που αποτέλεσαν οδηγό στα χρόνια της κρίσης για τη χώρα μας. Έχω μιλήσει επανειλημμένα, ξέρετε, για το στόχο της δίκαιης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα βασίζεται στην παραγωγή νεοπλούτου, με ταυτόχρονη όμως προστασία της εργασίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Αλλιώς δεν υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη. Η προτεραιότητά μας αυτή πηγάζει από τη βαθιά μας πεποίθηση που δεν είναι μονάχα ιδεολογική, αλλά επιβεβαιώνεται και από τα πράγματα. Διότι έχει πια αποδειχτεί ότι η ανάπτυξη στα συντρίμμια της εργασίας και του κοινωνικού κράτους δεν είναι ένα σχέδιο που αφορά όλους. Δεν μπορεί να εγγυηθεί την καθολική και διαρκή κοινωνική ευημερία. Η νεοφιλελεύθερη συνταγή, αυτή που οδήγησε την παγκόσμια οικονομία στα βράχια, προτάσει το μοντέλο της πλήρους και ολοκληρωτικής απορρίθμισης εργασίας. Της εργασίας χωρίς εγγυημένο αξιοπρεπή μισθό, χωρίς οκτάωρο, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα,
χωρίς συνδικαλιστικές ελευθερίες. Μιας κατάστασης διαρκούς ανασφάλειας όπου κυριαρχεί ο φόβος της απόλυσης και της ανεργίας. Αυτή η συνταγή στην Ελλάδα εφαρμόστηκε, επεκτάθηκε και φυσικά απέτυχε, πρέπει να το παραδεχθούμε. Το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε, οι μισθοί κατέρευσαν, η ανεργία εκτοξεύτηκε. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η ελληνική οικονομία με όλα αυτά έγινε πιο ανταγωνιστική. Γιατί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν επιτυγχάνεται με τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Αντίθετα, η αύξηση των μισθών και η αναδιανομή εισοδημάτων υπέρ του κόσμου της εργασίας είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης και όχι αποτέλεσμά της. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που η ελληνική οικονομία βρίσκεται πρώτων πυλών της ανάπτυξης. Αυτή όμως η ανάπτυξη οφείλει να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλους τις τομείς της οικονομίας. Όφελος για τους εργαζόμενους, αυξάνοντας την αγοραστική τους δύναμη, όφελος για την αγορά, που θα δει την ενεργό ζήτηση να μεγαλώνει, όφελος για το ασφαλιστικό σύστημα, που με το χτύπημα της μαύρης και αδίλου της εργασίας θα μπορεί να είναι βιώσιμο, όφελος για τις επιχειρήσεις, διότι σταθερή και αξιοπρεπής εργασία σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου. Αυτά είναι τα θέματα του συνεδρίου μας. Σε αυτά πρέπει να πάρουμε θέση. Σε αυτά πρέπει να πάρει θέση το κυβερνητικό κόμμα, το μεγαλύτερο εκ των δύο, λίγο πριν την κρίσιμη αξιολόγηση. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Και όχι μόνοι μας, μεταξύ μας. Όχι ποιους θα εκλέξουμε και αν θα εκλέξουμε. Ανοιχτά. Με τους πολίτες, με αυτούς που μας ψήφισαν, με αυτούς που μας παρακολουθούν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα να πούν απόψεις, θέσεις, να καταθέσουν εμπειρίες, απόψεις, ιδέες. Όλοι οι ενεργοί, οι προοδευτικοί πολίτες, αυτοί που πέρασαν κατά καιρούς από τον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτοί που έφυγαν και είναι σήμερα ταλαντευόμενοι, και αυτοί που έρχονται και δεν πρέπει να τους κλείνουμε την πόρτα. Παράλληλα όμως, όσα ανέφερα παραπάνω, είναι κομμάτι ενός σχεδιασμού που αφορά και το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν μιλήσουμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και δώσουμε την αίσθηση ότι θέλουμε να επιστρέψει το παλιό που μας οδήγησε στην κρίση και στη φούσκα της κρίσης, τότε δεν θα έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά. Ξέρετε, η Ελλάδα των νέων επιστημόνων, με σχεδόν 50% του πληθυσμού να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να αλλάξει παραγωγικό προσανατολισμό αν θέλει να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Αυτό το αποτυχημένο μοντέλο της οικονομίας εντάσσεως εργασίας. Στρατηγικός μας στόχος είναι να μετατραπεί, να περάσουμε σιγά σιγά, να εξαλειφθεί και να πάμε σε μια οικονομία εντάσσεως γνώσης και κεφαλαίου. Γιατί έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να το πετύχουμε και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε προσανατολίζουμε στοχευμένα όλους τους διαθέσιμους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Και την ίδια στιγμή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ώστε να στηριχθεί η κοινωνική οικονομία και τα συνεργατικά σχήματα για να επαναφέρουμε την πυρηνική αυτή ιδέα της αριστεράς, συνεργασία, στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια δικιά μας ιδέα, από τη δικιά μας μήτρα. Και για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, αφήνοντας βαθύ το στίγμα μας στην οικονομική δομή. Αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα. Είναι το μεγάλο μας στίχημα. Είναι ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε στο συνέδριο. Και όχι αν θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε κάνει κάτι καλύτερα στη διαχείριση, γιατί κάναμε και λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Σε αυτά πρέπει να βάλουμε πινελιές, στο στρατηγικό μας ορίζοντα. Διότι φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θέλουμε, νομίζω απλά, στόχος μας δεν είναι απλά να επιβιώσουμε από την Επιτροπή. Νομίζω ότι ο Ευκλήδης τα καταφέρνει καλά σε αυτό. Αλλά όσο και να επιβιώνουμε,
Η Επιτροπή είναι Επιτροπή. Στόχος είναι να βγούμε από αυτή. Και να βάλουμε τις βάσεις για έναν ριζικό κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό. Και σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα, ξέρετε, δεν χρειαζόμαστε απλώς καλούς υπουργούς και καλούς τεχνοκράτες. Είναι πολύ σημαντική, αναγκαίοι. Χρειαζόμαστε όμως και μια κοινωνία μαζί μας. Και χρειαζόμαστε και ένα κόμμα ικανό σε διαρκή κίνηση και εγρήγορση. Χρειαζόμαστε ένα ΣΥΡΙΖΑ μαζικό, ισχυρό και πρωτίστως κοινωνικά γεωμένο. Χρειαζόμαστε λοιπόν να μιλήσουμε για το κόμμα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ που μέσα σε μια δεκαετία έχει κάνει άλματα και έχει καταφέρει νίκες, που για δεκαετίας κόμματα της αριστεράς δεν γνώρισαν ποτέ στην ιστορία τους, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς δίνει εξετάσεις και πρέπει να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον. Και σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την πορεία του κόμματος και συνολικά της ελληνικής αριστεράς, οφείλουμε να δούμε πώς πραγματικά οικοδομείται ένας πολιτικός οργανισμός της σύγχρονης δημοκρατικής και ευρωπαϊκής αριστεράς. Η παράδοση και η ιστορία μας είναι πλούσια. Είναι πλούσια σε αγώνες, σε μάχες, σε θυσίες και δεν απορρίπτουμε ούτε διαγράφουμε τίποτα από αυτή την παράδοση. Διότι όλα αυτά συνέβαλαν για να φτάσουμε ως εδώ. Χρειάζεται όμως σήμερα για να τα καταφέρουμε να υπερβούμε και τους ίδιους σε αυτούς μας. Και αναφέρομαι στην ανάγκη μαζικής απεύθυνσης του κόμματος. Στην ανάγκη γείωσής του με τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Τον κόσμο της εργασίας, του πολιτισμού, της γνώσης. Μα πάνω απ' όλα στην ανάγκη να μιλήσουμε, να κινητοποιήσουμε, να εμπνεύσουμε τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας. Να γίνουμε μέρος της λύσης για τη νέα γενιά. Είναι δεδομένο. Η οργανωτική δομή του κόμματός μας απέχει τόσο από την εκλογική, όσο και από την ευρύτερη κοινωνική του επιρροή. Αυτό να το παραδεχθούμε. Οι λόγοι δεν είναι άγνωστοι. Και συνδέονται άμεσα τόσο με την κρίση αντιπροσώπευσης, όσο όμως και με την υποχώρηση της έννοιας συλλογικής δράσης. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ορατό μονάχα στους κόλπους της αριστεράς. Ωστόσο, μόνο η αριστερά μπορεί να απαντήσει πιστικά σε αυτή την πρόκληση. Να καταφέρει δηλαδή να εμπλέξει ξανά κόσμο στις διαδικασίες συλλογικής δράσης, κομμάτι της οποίας είναι και η πολιτική στράτευση. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν πρέπει να ρηχτούν οι δυνάμεις μας το επόμενο διάστημα. Εν ώψη του συνεδρίου έχουμε βήματα. Ίσως κάποιοι θα έλεγαν ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, αλλά έστω ας αξιοποιήσουμε αυτό το σημαντικό σταθμό που είναι το συνέδριο για να δώσουμε μια μεγάλη όθηση σε αυτή τη μάχη. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε συγκεκριμένα βήματα που έχουμε μπροστά μας αυτόν τον ένα μήνα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοση των ανοιχτών συνελεύσεων. Του τρόπου δηλαδή που διδαχτήκαμε από τις πλατείες της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας όχι πίσω από κλειστές πόρτες και μεταξύ μας, αλλά με τρόπο πλατή και δημόσιο. Και ξέρετε κάτι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός ή των δύο χεριών, ορισμένοι προβοκάτορες γνωστοί, με τις κάμερες δίπλα τους συνεννοημένοι, για να πιάσουν ένα ισταντανέ, να πιάσουν την εικόνα της διαμαρτυρίας. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, δεν μας πειράζει. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις θα καταλάβει και ο λαός που παρακολουθεί και ο κόσμος και οι πολίτες και η κοινωνία ότι αυτή δεν είναι πραγματική εικόνα. Δεν μπορεί οι αριστεροί και οι αριστερές απέναντι στην προβοκάτσια να κοιοτεύουν. Θα είμαστε εκεί, ανοιχτά, θα μιλάμε στον κόσμο, θα ακούμε την κριτική του. Και πρέπει να δημιουργήσουμε όρους συνδιαμόρφωσης και ενεργής συμμετοχής ανθρώπων που μπορούν να παίξουν ρόλο στην προσπάθεια για την αλλαγή του κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Δεν ζητάμε πιστοποιητικά αριστερών φρονημάτων. Όποιος αντιλαμβάνεται την ανάγκη του στόχου που έχουμε θέσει και ανιδιοτελώς επιθυμεί να συμβάλλει σε αυτό το διάλογο, σε αυτή την προσπάθεια, είναι ευπρόσδεκτος. Να προσανατολιστούμε στα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή και κοινωνικός χώρος. Να θυμηθούμε και την πολιτική με π μικρό
Και όχι μόνο την πολιτική με πι κεφαλαίο. Ξέρετε, πολλές φορές είναι σημαντικότερη αυτή. Η καθημερινότητα, οι τοπικές ανάγκες, τα εξειδικευμένα ζητήματα οφείλουν να είναι μεριμνά μας. Και βέβαιως να αξιοποιήσουμε σε αυτό όλο το στελεχιακό μας δυναμικό. Από υπουργούς και βουλευτές μέχρι τις νομαρχιακές, τα μέλη μας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη δράση μας. Η αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνία είναι όρος για να ξεπεραστεί και αυτή η εκστρατεία συκοφάντησης δυσφήμισης απέναντι στο χώρο μας. Και παραλαμβάνω να δώσουμε βάρος στη νέα γενιά, που σημαίνει και ενίσχυση της νεολαίας. Και δεν εννοώ μονάχα την ηθική στήριξη της προσπάθειας των συντρόφων της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα χρειάζεται να αναπτύξει και μια συγκεκριμένη στρατηγική, συγκεκριμένη πολιτική για τη νέα γενιά. Να διατυπώσει θέσεις και προγραμματικούς άξονες για το πώς θα βρουν ξανά προοπτική όλοι αυτοί, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, που βαφτίστηκαν ήδη από τους νεοφιλελεύθερους ως χαμένη γενιά. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το τελευταίο σημείο έχει κομβική σημασία, διότι διακηρυγμένος μας στόχος ως κυβέρνηση είναι να βάλουμε τέλος στην εποχή του brain drain, στη φυγή δηλαδή νέων επιστημόνων με γνώσεις και με δεξιότητες στο εξωτερικό. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται το κόμμα και η νεολαία του να παίξει ενεργό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Να ακούσουμε τους νέους, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες τους και μαζί τους να επεξεργαστούμε την εναλλακτική λύση. Είναι εξάλλου, νομίζω, η πρώτη φορά μετά από χρόνια που μια κυβέρνηση θέτει τη νέα γενιά ως προϋπόθεση της λύσης και όχι ως κομμάτι του προβλήματος για τη χώρα. Και τα περιθώρια δράσης μας νομίζω ότι είναι ανεξάντλητα σε αυτό το τομέα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνω. Έχουμε μπροστά μας ανοιχτές προκλήσεις. Για την αριστερά, για τη χώρα, για την Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο συνέδριο, αλλά και μάχες. Μάχες καθημερινές. Επιλέξαμε να αγωνιστούμε από θέσεις ευθύνης και όχι από τη θέση του σχολιαστή των εξελίξεων, όπως κάποιοι άλλοι σύντροφοί μας παλιοί, οι σύντροφοί μας στην αριστερά γενικότερα, που δεν βρεθήκαμε στο ίδιο κόμμα ποτέ, το επιλέγουν. Ιστορικά, να είναι σχολιαστές. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Επιλέξαμε να είμαστε η αριστερά του αποτελέσματος, που παρεμβαίνει ενεργά και αποφασιστικά στην πιο κρίσιμη υπόθεση, που είναι αυτή της αλλαγής των σχετισμών. Και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν αρκεί. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η υπόθεση του κοινωνικού μετασχηματισμού, ο στρατηγικός μας ορίζοντας, δεν είναι υπόθεση ούτε απλή ούτε εύκολη. Πηξίδα μας όμως παραμένει η ίδια. Είναι οι αρχές και οι αξίες που μας συγκρότησαν ιδεολογικά, πολιτικά, ως αριστερούς και αριστερές. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ισότητα, η συλλογικότητα. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, το ξέραμε, είναι δύσβατος. Αλλά είναι ένας δρόμος που έχει προορισμό. Ο προορισμός αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν που οραματίστηκαν όσοι αγωνίστηκαν στον τόπο και αλλού για την πρόοδο, την ειρήνη, την ισότητα, τη δημοκρατία. Και το ταξίδι μας μπορεί να έχει άλλοτε ήρεμα νερά και άλλοτε πολύ ταραγμένα. Όμως για μας, αντίθετα με τον ποιητή, σημασία έχει ο προορισμός. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, οι τελευταίες μέρες, γιατί ξεκίνησα λέγοντας ότι ζούμε την ένταση των ημερών του δημοψηφίσματος στο δημόσιο χώρο, από τις αντιδράσεις της ολιγαρχίας που νιώθει πραγματικά ότι εννοούμε όσα λέγαμε, οι μέρες αυτές λοιπόν απέδειξαν κάτι. Είχα πει σε μια ομιλία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη ότι το καραβάνι, τα σκυλιά ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά. Όχι μόνο ουρλιάζουν, αληκτάνε, αλλά δεν δαγκώνουν. Αυτό αποδείχτηκε. Δεν έχουν δόντια να δαγκώσουν. Θα τα καταφέρουμε.